Γυρίζω σελίδα, σας πηγαίνω σε κάτι άλλο διαφορετικό. Θα σας μιλήσω για την Διεθνή Έκθεση Ενέργειας Ελλάδας 2022 και το 6ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο, τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν 1 με 3 Ιουλίου στα Χανιά. Τον υπεύθυνο επικοινωνίας και διοργανωτή καλημερίζω ευθύς αμέσως, τον κύριο Στέλιο Βεϊσάκη. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Δουλειράκη, καλημέρα για τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Να είστε καλά για ακόμα μια χρονιά. Έτσι, χαίρομαι που τα ξαναλέμε αυτό, ετοιμαζόμουν να πω. Δώστε μας λοιπόν τις δικές σας τις πληροφορίες αναφορικά με αυτό το event που διοργανώνεται από την Cretan Energy. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και με τον όμιλό σας πριν από 7 χρόνια περίπου, και αναδεικνύεται όλο και περισσότερο το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα θέματα. Οπότε και πέρυσι στο 5ο συνέδριο γενιάσαμε και αυτό το νέο brand λόγω της κομβικής σημασίας της Κρήτης που αναπτύσσεται, τη Διεθνή Έκθεση Ενέργειας δηλαδή, στο 5ο συνέδριο, που είναι κάτι που γίνεται ταυτόχρονα, είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Και φέτος είμαστε στο 6ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο με την Διεθνή Έκθεση Ενέργειας ταυτόχρονα που θα γίνει στα Χανιά. Για πρώτη φορά έχουμε και τιμόμενη χώρα την Αίγυπτο, και έχουμε κλείσει και τις επόμενες 2 χρονιές ήδη από ενδιαφερόμενους για αυτή τη διοργάνωση. Για τιμόμενες χώρες, αλλά θα σας το πούμε αργότερα. Ξεκινάμε 1 Ιουλίου στα Χανιά, Παρασκευή πρωί. Είμαστε στον Πλατανιά. Οι πληροφορίες υπάρχουν στο cretanenergyconference.org. Η διοργάνωση τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Ναυτιλίας, Ανάπτυξης και Εξωτερικών. Είναι με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η είσοδος προς το κοινό είναι δωρεάν, εκτός από τις premium συμμετοχές. Οπότε είτε μηχανικοί του κλάδου, είτε φοιτητές, είτε το ευρύ κοινό που θέλει να ενημερωθεί για τα θέματα αυτά, ξεκινάνε από τοπικό επίπεδο και φτάνουν στο διεθνές, είναι ανοιχτό. Υπάρχει όλο το φάσμα της ατζέντας για την ενέργεια, και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά. Και άκρος επίκαιρο βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, γιατί βλέπουμε πώς τα πράγματα εξελίσσονται, έτσι δεν είναι, κύριε Βεϊσάκη? Αυτός ήταν και ο στόχος που ξεκινήσαμε τόσα χρόνια πριν, διότι οι ονοί υπήρχαν για το θέμα της ενέργειας. Οπότε και τώρα με την εισβολή στην Ουκρανία καταλαβαίνουν όλοι πόσο σοβαρή διάσταση παίρνει το θέμα, και όπως καταλαβαίνουμε, για να κάνεις τα πάντα χρειάζεσαι ενέργεια. Οπότε είναι στην κορφή της πυραμίδας που επηρεάζει όλες τις εξελίξεις. Και τώρα αντιλαμβάνονται όλοι και το ρόλο της ενέργειας, που ξεκινάει από ότι μπορεί τους πιο πολλούς να τους απασχολεί για τις τιμές, αλλά έχει να κάνει για το οτιδήποτε, για την ασφάλειά μας, για τη βιωσιμότητά μας, για το μέλλον μας, οτιδήποτε. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει όλο και πιο συμπαγείς αποφάσεις όσον αφορά την ενέργεια. Και η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη, επειδή είναι στο νότιο αυτό άκρο, παίζει ένα πολύ παραγωγικό ρόλο και σε σχέση και με τους άλλους υπήρους που συνδεόμαστε. Ήδη δηλαδή και η Κρήτη συνδέεται με έναν αγωγό, θα συνδεθεί με ένα δεύτερο, θα παίξει ρόλο σε ένα τρίτο για το ρεύμα. Μιλάμε για τον ΙΣΜΕΤ που φαίνεται ότι προχωράει. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι αυτό το πράγμα να γίνεται στην Κρήτη. Και όλο ένα το καταλαβαίνουν και περισσότεροι και το στηρίζουν. Νομίζω. Όπως είπατε και πριν από λίγο, πώς σας στηρίξαμε τα προηγούμενα χρόνια, ο Μήλος σας υποστηρίζει και φέτος, τουλάχιστον ο χορηγός επικοινωνίας είναι. Αλλά το ζητούμενο είναι έτσι, για να προλαβαίνω και να καλύπτω και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει μέχρι στιγμής. Κύριε Βεϊσάκη, από τις παρούσες συνθήκες, με όλα αυτά τα οποία τρέχουν, με την κρισιμότητα των πραγμάτων, έτσι όπως τα διαχειρίζεται ο καθένας από εμάς και τα διαχειρίζεστε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, τι ευελπιστείτε αυτή την ώρα ως συμπέρασμα να βγει, και πώς αυτό το συμπέρασμα ενδεχόμενα από την άλλη και ως μήνυμα να το πάρουν εκείνοι που πρέπει να το πάρουν από αυτό το 6ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνεδρίο? Κοιτάξτε, πολλές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν έχουν ισχύ και ότι όλα γίνονται από άλλες κατευθύνσεις, όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, είτε σε αφορά άμεσα αυτό το θέμα ως μηχανικό ή ως επενδυτή ή ως οτιδήποτε, ως πολίτες πρέπει να έχουμε άποψη για αυτό το θέμα, διότι μπορούμε να επηρεάζουμε καταστάσεις, να επιλέγουμε, και επειδή η ενέργεια επηρεάζει, όπως είπαμε, τα πάντα,
Και δεν έχουμε ξεκάθαρη και έντονη στρατηγική γύρω από το θέμα της ενέργειας. Το θέμα είναι να μην χάσουμε και άλλα στρατηγικά timing όπως χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έχουν μπει τώρα οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2030 και το 2050. Εμείς τι θα κάνουμε αυτό, θα παίξουμε ένα σοβαρό ρόλο στο υδρογόνο ας πούμε, που αναδεικνύεται τώρα. Τι γίνεται με το θέμα του φυσικού αερίου, τι γίνεται με τις διασυνδέσεις. Δηλαδή κάθε φορά που καθυστερούμε αυτό έχει επιπτώσεις από το πιο τοπικό επίπεδο μέχρι το διεθνές, όσο και αυτό και αν φαίνεται ουτοπικός στο ευρύ κοινό. Οπότε η ουσία είναι είτε σε αφορά άμεσα είτε έμεσα αυτό το θέμα, είναι καλό να έχεις γνώμη και να μπορείς να επιλέγεις, διότι ψηφίζουμε, καταναλώνουμε, ο καθένας έχει ένα ρόλο γύρω από αυτό το θέμα, είτε πιο μικρό είτε πιο μεγάλο. Λοιπόν, αυτός είναι και ο στόχος και η ευρεία θεσμική στήριξη που υπάρχει, γι' αυτό το λόγο έχουμε κρατήσει και αυτό το χαρακτήρα. Ούτως ή άλλως, νομίζω έτσι όπως το βλέπω, ότι θα υπάρχουν ομιλητές και εκθέτες από πολλές χώρες, δηλαδή εμπλεκόμενες χώρες, Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτος, φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί παράγοντες, λέτε λομπίστες, λέτε φορείς του δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκοί, ότι πραγματικά θα ακουστούν ποικίλες απόψεις. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να σας ρωτήσω, μόνο η παρουσία μου θα πρέπει να είναι εκεί για να μπορέσω να το παρακολουθήσω? Ναι, βέβαια, η παρακολούθηση γίνεται είτε διαδικτυακά είτε από κοντά. Γίνεται με ένα απλό registration στο site cretanenergyconferences.org. Και είναι, τα πάνελ ξεκινάνε από την Παρασκευή το πρωί, τελειώνουν το βράδυ. Το ίδιο και το Σάββατο και την Κυριακή. Σας είπα ότι η απλή παρακολούθηση είναι δωρεάν προς το κοινό, είτε από κοντά είτε διαδικτυακά. Τώρα εντάξει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς την προσέλευση από κοντά, δηλαδή ίσως κορεστεί κάποια στιγμή, αλλά σίγουρα μπορεί οποιοδήποτε να έχει την ευκαιρία να το παρακολουθήσει αυτό, να στείλει ακόμα και ερωτήσεις, να απαντηθούν αργότερα, να βγουν σε δελτία τύπου μαζί σας. Και είμαστε ανοιχτοί και προς τους πιο ειδικούς και στους μη κατέχοντες με αυτή τη γνώση. Να υπάρχει πρόσβαση και στην πληροφορία και στην επιλογή των πραγμάτων. Σας ρώτησα γιατί το κοινό του 984 μέσα από τις εκπομπές του 984 είναι πάντα υποψιασμένο και ενημερωμένο για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και επειδή ξέρω ποιο θα είναι το επόμενο ερώτημα το οποίο θα στείλουν, γι' αυτό σας είπα αν μπορεί και κάποιος διαδικτυακά να το παρακολουθήσει, γιατί τα θέματα αυτά έχουν ένα από μόνα τους, έχουν ένα ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Ας μην ξεχνάμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια και τι θα γίνει από εδώ και κάτω, κύριε Βεϊσάκη, έτσι. Ναι, βέβαια. Και όπως σας είπα, και η Κρήτη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Γι' αυτό και στην ατζέντα έχουμε όλο το φάσμα, δηλαδή ενεργειακή στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Το πώς επηρεάζει η Ανατολική Μεσόγειος στο παγκόσμιο μέλλον. Ενέργεια και ανάπτυξη. Ναυτιλιακά, βιωσιμότητα. Οπότε αυτό μπορεί να απασχολεί από κάποιον άνθρωπο, από ένα μικρό άνθρωπο, ας πούμε, το τι θα σπουδάσει, μέχρι έναν μεγάλο σε ηλικία, το πώς πρέπει να επιλέγει για το μέλλον και των υπολείπων. Άλλη μια φορά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, διότι κάποιος που ενδεχόμενα τώρα να μπήκε στη συχνότητα του 984 να θέλει να πάρει περισσότερες πληροφορίες για όπως όλα είπαμε, αυτά τα οποία μας λέτε. Η διοργάνωση θα γίνει στον Πλατανιά, στα Χανιά, 1 έως 3 Ιουλίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Το site είναι cretanenergyconferences.org, που μπορείς να κάνεις registration για συμμετοχή είτε διαδικτυακά είτε από κοντά, και το email αντίστοιχα αν υπάρχει κάποια απορία οτιδήποτε είναι info@cretanenergyconferences.org. Χαρήκα που τα είπαμε, καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε αυτό το 6ο Παγκρίτιο Ενεργειακό Συνέδριο, κύριε Βεϊσάκη. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια χρονιά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.